Ιατρικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, που επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας. Θα πάμε στην Κατερίνα Ιωάννου για να δούμε αν υλοποιήθηκαν και όσα είχε υποσχεθεί ο Μιχάλης Χατζημαντέλα για αυτό το νοσοκομείο. Κατερίνα. Καλημέρα, Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Από το νοσοκομείο Αμοχώστου, δίπλα στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζημαντέλα, ο οποίος στηρίζει και δείχνει έτσι εμπράκτος τη στήριξή του, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν τους ασθενείς που δυστυχώς λόγω προβλημάτων υγείας κρατούνται μακριά από τις οικογένειές τους. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Σήμερα ήρθα στο νοσοκομείο Αμοχώστου για να είμαστε δίπλα στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους ασθενείς. Θέλουμε να μας νιώσουν ότι είμαστε δίπλα τους, να τους ακούσουμε και αν έχουν οποιαδήποτε προβλήματα θα τα επιλύσουμε. Τις επόμενες μέρες θα επισκεφθώ και το νοσοκομείο Πάφου, στην Πάφο, γιατί θέλω να δώσω και εκεί το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνο στην Αμοχώστου, είμαστε και στην Πάφο. Όπως επίσης και προγραμματίζω και στην πρωτοχρονιά να πάω σε έναν τμήμα πρώτων βοηθειών για να δω από πρώτο χέρι πώς εξυπηρετείται ο κόσμος και αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα. Σήμερα πριν την επίσκεψη θα συνεχιστεί η επίσκεψη στους θαλάμους, στους παιδιατρικούς θαλάμους όπου θα δώσουμε κάποια μικρά συμβολικά δώρα στα παιδάκια που νοσηλεύονται σήμερα στο νοσοκομείο μας. Πριν λίγο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη μονάδα αιμοκάθαρσης. Όλοι σας γνωρίζετε για την περιβόητη μονάδα. Με μεγάλη χαρά έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια ότι η μονάδα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει με την αρχή του νέου έτος και θα τη χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς μας 9 ή 10 Ιανουαρίου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο που μετά από αρκετές μάχες και αγώνες και με τη βοήθεια της δικής σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Άρα τα μηχανήματα είναι έτοιμα, ο χώρος είναι έτοιμος. Αν πρέπει να ενισχυθεί και με προσωπικό, θα το ενισχύσουμε. Σίγουρα θα ενισχυθεί και με προσωπικό. Μια και αναφέρετε το θέμα μετά τα ΕΠ, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία έχουν διωχθεί ασθενείς γιατί δεν μπορούσαν να τους... Εντάξει, υπάρχουν τουλάχιστον δύο που και τα δύο τα γνωρίζω εγώ προσωπικά. Υπήρχε και ένα περιστατικό ψευδράδυ που ήταν σε έναν άλλον ΤΑΕΠ μιας άλλης επαρχίας. Αυτά τα περιστατικά θεωρώ είναι αδικαιολόγητα. Θεωρώ νοσηλευτήρια που είναι κάτω από τη στέγη του ΓΕΣΥ, θεωρώ απαράδεκτον κάποιες ειδικότητες γιατρών να πηγαίνουν με άδεια αυτές τις άγιες μέρες. Και οι γιατροί των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι και αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί θέλουν να παίρνουν τις άδειες τους. Άρα δεν είναι σωστό αυτά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που έχουν την ευκαιρία να αμείβονται με αρκετά χρήματα, μερικές φορές υπερβολικά, να αποφασίζουν να κλείνουν κάποια τμήματά τους και να φορτώνουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ήδη από χθες στάλθηκε επιστολή στον ΟΑΗ. Ενημερώθηκαν για αυτά τα δύο περιστατικά. Θα σταλεί επιστολή σήμερα και για το τρίτο περιστατικό και αναμένω τον ΟΑΗ να δείξει την αυστηρότητά του. Υπάρχει πρόνοια στον νόμο που δίνει την ευκαιρία στον ΟΑΗ να επιβάλλει κάποια πέναλτι. Και αναμένω να ακούσω τα πέναλτι που θα επιβληθούν σε αυτά τα νοσηλευτήρια από τον ΟΑΗ. Την ίδια στιγμή, σε σύσκεψη που είχαμε σήμερα με τις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, δόθηκαν εντολές από τους επιθεωρητές να επισκεφθούν και τα τρία νοσηλευτήρια και να σιγουρευτούν ότι οι γιατροί που πρέπει να είναι παρόν βάσει τις άδειες λειτουργίας αυτών των νοσηλευτηρίων θα είναι παρόν και δεν θα είναι με άδεια αναπαύσεως αυτές τις κρίσιμες μέρες. Το γεγονός όμως, κύριε Υπουργέ, ότι τα ΤΑΕΠ γενικά έχουν υπέρ αρκετοί ασθενείς πηγαίνουν στις πρώτες βοήθειες λόγω του ότι οι γιατροί τους, οι προσωπικοί γιατροί, δεν ανταποκρίνονται. Είναι και οι προσωπικοί γιατροί δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται, αλλά και αυτά τα νοσηλευτήρια που τα δύο από αυτά τα τρία έχουν τμήματα πρώτων βοηθειών και δεν ανταποκριθήκαν. Mm-hmm. Και το τρίτο νοσηλευτήριο, μιλούμε για μια ειδικότητα, όχι δύσκολη, μια ειδικότητα γαστρεντερολόγου
και αποφάσισαν στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο και οι δύο γαστρεντερολόγοι να πάνε άδεια αυτές τις μέρες και όποιος και οι ασθενείς τους που χρειάζονται θεραπεία για αυτήν την ειδικότητα. Το πιο εύκολο πράγμα που τους είπε ο γιατρός που ήμουν στην τηλεφωνική επικοινωνία και εγώ με τον συγκεκριμένο γιατρό, που είπε: λυπούμε, θα είμαστε και δύο με άδεια να πάνε στις πρώτες βοήθειες. Άρα, ας μην πυροβολούμε τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα ΤΑΕΠ. Και ας όλοι μας σκεφτούμε γιατί αυτά τα ΤΑΕΠ αυτές τις μέρες υπάρχει τόσος πολλής κόσμος. Δυστυχώς κάποιοι που έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους, όπως αυτά τα νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ, αποφάσισαν κάποιοι να πάμε με άδεια. Αλλά είναι ένα θέμα που εμείς δεν θα το ανεχτούμε. Θα γίνουν ελέγχοι από το Υπουργείο Υγείας μέχρι και την τελευταία ημέρα. Και αν κάποιοι από αυτά τα νοσηλευτήρια δεν τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, δεν θα διστάσουμε να τους αναστείλουμε και την άδεια λειτουργίας τους. Τα θέματα υγείας, δεν παίζουμε με τα θέματα υγείας των ασθενών. Δεν αποφασίζουμε να κλείνουμε τμήματα επειδή είναι γιορτές. Είμαστε νοσηλευτήρια. Πρέπει να είμαστε 24 ώρες το χρόνο διαθέσιμοι για τους ασθενείς. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και δεν είναι ο ρόλος μας να νοσηλεύουμε περιστατικά που είναι κερδοφόρα και περιστατικά που δεν είναι σε χριστουγεννιάτικες γιορτές ή 15 Αυγούστου ή το Πάσχα. Άρα θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε αυτά τα νοσηλευτήρια, εάν οι γιατροί τους είναι με άδεια, να ανακαλέσουν τις άδειές τους. Και αν βρεθούν ότι κάποιοι γιατροί είναι με άδεια, όπως έχω αναφερθεί, δεν θα διστάσουμε να ανακαλέσουμε την άδεια λειτουργίας αυτών των νοσηλευτηρίων. Ωστόσο, ξεμένει και από αντιβιωτικά, κυρίως αντιβυχικά, Υπουργέ, λόγω έτσι πρωτοφανούς κύματος λοιμόξεων των αναπνευστικών ολοκλήρη Ευρώπη. Έχουμε και εμείς καταγράψει τέτοιες ελλείψεις. Αν αναλογιστούμε ότι είναι γεμάτες και παιδιατρικές μονάδες. Εντάξει, υπάρχουν ελλείψεις ανά το παγκόσμιο, όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλά είμαστε πάντοτε σε στενή επικοινωνία με τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και μερικές φορές γίνονται προσωπικές παρεμβάσεις δικές μου ή λειτουργούς σε άλλες χώρες μέσω στις προσβίες που έχουμε σε άλλες χώρες ή μέσω υπουργών από άλλες χώρες. Θα ζητήσω ξανά από τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας να μου αναφέρουν αν υπάρχουν οποιασδήποτε ελλείψεις. Αν υπάρχουν ελλείψεις, δεν θα διστάσω να επικοινωνήσω και με τον ομόλογο μου του Ισραήλ, που τις προηγούμενες φορές ήταν πολύ θετικός και μας βοήθησε, όπως και με ομόλογους μου από άλλες χώρες που έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Κίνα είναι κάτι που μας απασχολεί? Εντάξει, μας απασχολεί το γεγονός ότι η Κίνα έχει ανοίξει τα σύνορά τους και αρκετός κόσμος θα ταξιδεύσει σε όλον τον κόσμο. Είναι ένα θέμα που από χθες που λήφθηκε αυτή η απόφαση μας προβληματίζει αρκετά στο Υπουργείο Υγείας. Θεωρούσαμε ότι τις συγκεκριμένες μέρες, όσον αφορά τον κορονοϊό, δεν θα είχαμε λίγη ησυχία και θα επικεντρωνόμαστε στα νοσηλευτήρια και στις λοιμώξεις. Αλλά, όπως φαίνεται, πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Μίλησα από το πρωί με συμβούλους που έχουμε όσον αφορά, με το σύμβουλο μου όσον αφορά τις λοιμώξεις, όσον αφορά τις μεταλλάξεις. Ο σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας που αναλύει αναταχτά χρονικά διαστήματα της μεταλλάξης με έχει ενημερώσει ότι η μετάλλαξη που ήδη βρίσκεται στην Κίνα έχει εντοπιστεί στη χώρα μας από το τέλος Αυγούστου. Άρα τη συγκεκριμένη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά από την ίδια στιγμή δεν θα εφησυχαστούμε. Θα ζητήσω να μιλήσω με τον Περιφερειακό Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τις επόμενες μέρες, σήμερα ή αύριο, ώστε να ενημερωθώ τι άλλα μέτρα λαμβάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προγραμματίζουμε σύσκεψη με τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή στις 2 του Ιανουαρίου για να δούμε όλα τα δεδομένα. Δεν θέλω να κάνω τη σύσκεψη σήμερα για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Θεωρώ ότι πρέπει τις επόμενες 2 με 3 μέρες να δούμε όλα τα δεδομένα, να τα αναλύσουμε ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους επιστήμονες να τοποθετηθούν στις 2 Ιανουαρίου. Όσον αφορά την τετράχρονη που βρίσκεται στο Ισραήλ, έχουμε κάτι νεότερο? Εντάξει, η ενημέρωση που είχα χθες ήταν ότι υπάρχει μικρή βελτίωση χθες. Ελπίζουμε αυτή η μικρή βελτίωση να συνεχιστεί και αυτό το μωράκι να βρίσκεται σύντομα στη χώρα μας. Για το θέμα των κρουσμάτων του κορονοϊού, κύριε Υπουργέ, θα γίνει κάποια συνάντηση, κάποια σύσκεψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν έχουμε. Εντάξει, ήδη αυτή τη στιγμή λειτουργεί του Υπουργείου Υγείας, λαμβάνουν μέρος σε μια σύσκεψη υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πέρας της σύσκεψης θα ενημερωθώ προσωπικά από τους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση.